Δοξάζομαι τον Θεό μας με όλη μας την ψυχή, αδερφοί μου, και ευχαριστούμε την Πανηγία μας δια των πρεσβειών της, εις τον Υιόν της δια τας ειδικάς μας αμαρτίας, χύνει δάκρυα και παρακαλεί συνεχώς, και δια των πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάστερος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, ο οποίος μας αξιώνει και συγκεντρωνόμεθα εις τον ιερόν του το χώρο για να ακούσουμε λόγον Θεού. Τα πάντα τα οποία κυβερνώνται από τον Θεό, τα πάντα τα οποία εξουσιάζονται από τον Θεό, όλα τα έχει στα χέρια Του και με αυτά οδηγεί τον κόσμο Του έως να έρθει η ώρα κατά την οποία θα παρουσιαστεί πλέον να κρίνει ζώντας και νεκρούς και να αποδώσει εκάστο κατά τα έργα Αυτού. Πλην όμως μέσα εις τον αγώναν Αυτόν τον οποίον διεξάγουμε ημέραστε και νυχτός, υπάρχει εχθρός αόρατος, εχθρός ο οποίος επιβουλεύεται τη σωτηρία, επιβουλεύεται την πρόοδο την πνευματική του καθενός, διότι είναι η πηγή του φθόνου. Φθόνος λοιπόν, αυτό είναι το σημερινό κήρυγμα, στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα προσοχή για να δούμε τι θα υπεί φθόνος. Ο φθόνος που πολεμά όλα τα καλά. Ό,τι καλόν υπάρχει στον κόσμο αυτόν, τον πολεμεί ο φθόνος, η κακία, η εκδίκηση. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία λαμβάνει ο φθονερός. Ο φθόνος ο οποίος κατηγορεί τα λόγια του Θεού, των ίδιων των Θεών. Και δια τούτο θα ειδούμε τι πράγμα είναι αυτός ο φθόνος. Τι σημαίνει φθόνος. Ο φθόνος, αδερφοί μου, είναι η αρχική αιτία όπου υποφέρει το ανθρώπινο γένος. Είναι το πρωτότοκο έγκονον της αμαρτίας. Αυτός είναι ο φθόνος. Είναι το πρώτο φαρμακερό μίασμα το οποίο εξήλθεν από τον διάβολο. Είναι αυτός που ο οποίος άναψε όλο το πυρ της κολάσεως. Πρώτος ο οποίος έπεσε εις αυτό το φοβερό κακό και άναψε υπερηφάνεια εις τον ωραιότερο των αγγέλων, τον Ιωσφόρο, πρώτον και κύριον εμφανίστη ο φθόνος. Μετά από τον φθόνον τούτον παρουσιάζεται η στρατιά των δαιμόνων. Προηγουμένως δεν υπήρχε. Ο Θεός όταν επίησε τα 10 τάγματα του ουρανού, τα αγγελικά τάγματα, δεν δημιούργησε τον διάβολο. Ο διάβολος δημιουργήθη μόνος του. Μόνος του εξέλεξε τον δρόμο. Και πρώτος μετά τον Αδάμ, τον οποίον εξέβαλε από τον Παράδεισο, μετά την
εξορίαν εκ του Παραδείσου παρουσιάζεται ο φθόνος εις τον Γκάιν, ο οποίος εφώνευσε τον αδερφό του. Ο φθόνος εστάθη η αφορμή για να φωνεύσει ο αδερφός των αδερφών. Όταν ο Αδάμ γέννησε τα δύο τέκνα, τον Γκάιν και τον Άβελ, ο Κάιν εφώνευσε τον αδερφό του με αφορμή των φθόνων, διότι ο Άβελ εθυσίαζε εις τον Θεό το καλύτερο το οποίο είχε και εδέχετο την θυσία του, και ο Κάιν εθυσίαζε το χειρότερο το οποίο είχε εις την εξουσία του, και ο Θεός δεν εδέχετο την θυσία του. Και αντί να διορθώσει τον εαυτόν του, εφθόνησε τον αδερφό του και τον εφώνευσε. Από τον φθόνον εσκοτίστη πρώτος ο άρχον των αγγέλων, ο κορυφαίος των Σεραφείμ, ο ωραιότερος των αγγέλων ο Ιωσφόρος, ο ανατέλλον το πρωί, λέγει η Αγία Γραφή. Ευρίσκεται δίπλα από τον θρόνο του Θεού και έβλεπε τον Θεό. Πρώτος έβλεπε το Άρη των εκείνων κάλλος της Τρισιλίου Θεότητος. Ευθόνησεν όμως τον Θεό των αληθινών, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα, και ύψωσε την καρδία του στο σημείο όπου είπε ότι θα ανέβω πάνω από τον Θεό. Όταν γνώρισε όμως ότι δεν κατόρθωσε τίποτε με αυτό, αλλά έπεσε από τους ουρανούς, τότε χρησιμοποίησε όπλα εναντίον όχι του Θεού πλέον, διότι δεν είναι δυνατόν να κάνει τίποτε εις τον Θεό, εναντίον της δημιουργίας του Θεού, δηλαδή του ανθρώπου, το αγριότερο θηρίο το οποίο δημιουργήθηκε από τον Θεό είναι η λεοπάρδαλης. Δεν υπάρχει αγριότερο ούτε ολέον, ούτε άλλο θηρίο το φτάνει στην κακία αυτού του ζώου. Είναι τόσο μισάνθρωπο αυτό το ζώο, μισεί δηλαδή τόσο πολύ τον άνθρωπο, όπου όταν δεν μπορεί να τον βλάψει, αλλά έχει και ήδη εικόνα του ανθρώπου, τρέχει να χορτάσει εκεί την αγριότητα και τον θυμόν του, να ξεσχίσει αυτήν την εικόνα του ανθρώπου. Ακριβώς αυτός είναι ο μισόκαλος διάβολος, ο οποίος δεν δύναται να βλάψει τον Θεό. Τι δύναται να υπερισχύσει τις δυνάμεις του Θεού? Και όταν είδε το έμψυχο αυτού δημιούργημα το οποίο δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, όρμησε με σχήμα και με ορμήν όφεως ή οβόλου. Μετεμορφώθησε φίδι. Δεν μπόρεσε να παρουσιαστεί όπως ήτο και εισήλθε στο ημερότερο των θηρίων, το οποίο δημιούργησε ο Θεός ο όφης. Εχάρη να ειδεί εξορισμένους από τον Παράδεισον τον Αδάμ και την Εύα. Όταν ήκλουσε την απόφαση του θανάτου τους, τότε ο διάβολος έφτασε στο σημείο να έχει τη αυτήν έχθραν εναντίον του ανθρώπου,
ούτως ώστε και αν όλοι οι άνθρωποι δεν εσώζονται και έμενε μόνον ένας για να σωθεί, και αυτόν τον έναν θα προσπαθούσε να τον εξαφανίσει, να μην τύχει της βασιλείας των ουρανών. Τόσο μεγάλος είναι ο φθόνος του διαβόλου. Επότισε με φαρμάκι φθόνου την καρδία του Κάιν, ο οποίος επετέθη εναντίον του αδελφού του και επότισε την γη με το πρώτο αθώο αίμα. Έκτοτε δε το αίμα το οποίο ποτίζει τη γη προέρχεται από την φοβεράν αυτήν αμαρτία του φθόνου. Όταν έγινε αποστασία από τον ουρανό, όταν εσαλεύθησαν οι δυνάμεις των ουρανών, όταν εταράχθη η μακαρία, εκείνη η ειρήνη, όπου ήχουν οι Άγιοι Άγγελοι, τότε έπεσε ο διάβολος στην Άβυσσον και παρέσυρε με την ουράν του μέρος των αγγελικών δυνάμεων. Μέρος δε των δαιμόνων έμεινε στον ουρανό, μεταξύ ουρανού και γης. Μέρος των δαιμόνων έμεινε επάνω στην γη και μέρος των δαιμόνων κατήρθεν στον Άδη για να βασανίζει τα ψυχάς. Δι' αυτό όταν ο άνθρωπος κλείσει τα μάτια του και φύγει η ψυχή από το σώμα, τότε βρίσκεται τα λεγόμενα τελώνια. Παράταξη δαιμόνων, οι οποίοι είναι μεταξύ ουρανού και γης και παρουσιάζονται έκαστον εκ των δαιμόνων με την ειδική του παγίδα. Ο δαίμον της πονηρίας, ο πρώτος, και λέγει στην ψυχή, «Όλο πονηρία ήσουν, εμένα υπηρετούσες». Ο δεύτερος ο οποίος ευρίσκεται είναι ο δαίμον της φιλαργυρίας. «Εσύ», λέγε, «μάζευες τα αργυρία για να με υπηρετήσει εμένα». Ο έτερος της μέθης, ο έτερος του χαρτοπαιγνίου, ο έτερος της μόδας, ο έτερος της αδικίας, ο έτερος του φόνου, ο έτερος της πορνείας, όλα τα κακά μέχρι και του δαίμονος της χρωματοπροσωπίας. Η γυναίκα όταν κάθεται και βάφεται ώρες ολόκληρες, αν έβλεπε από πάνω της πόσοι δαίμονες είσαι, δεν θα το κάνει. Όταν κάθεται και κάνει αυκίνα τα οποία δεν πρέπει να κάνει στο πρόσωπό της, εάν έβλεπεν τους δαίμονες που είναι από πάνω της, δεν θα τα κάνει. Αν ο αδελφός εμίσησε ένα δίκο στον αδελφόν του και τον εφώνευσε, αν με το αίμα το καθαρόν εμίανε την καθαράν γην, αν ίνιξε την φοβεράν πύλη της κατάρας, δια της οποίας εισήλθεν στον κόσμο ο θάνατος, πάντα ταύτα υπηρέτησε ο φθόνος, ο φθόνος της θεομαχίας, ο αρχηγός της παρακοής, ο διδάσκαλος της αδελφοκτονίας, ο πατήρ του θανάτου, ο πρόξενος η ρίζα πάντων των κακών. Ότι κακό υπάρχει πάνω σε αυτόν τον κόσμο, και σηκώσει την πέτρα για να ειδείς τι υπάρχει, από κάτω θα ειδείς τον δαίμονα του φθόνου. Φθόνο εσταύρωσαν τον Κύριο. Τον Θεόν μας τον ανέβασαν στο σταυρόν οι Εβραίοι δια το φθόνο.
Ο φθόνος όπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αντίπητη ψυχής που προέρχεται από το καλόν του πλησίον. Όταν δει τον πλησίον του ο φθονερός άνθρωπος να προοδεύει, τότε εφευρίσκει όλα τα κακά εναντίον του αδερφού του. Η φαρμακερία και η ύδρα την οποία εμυθολόγησαν οι αρχαίοι Έλληνες ήτο με 7 κεφαλάς. Από εκείνα τα 7 κεφάλια ερείπεται το θανατηφόρον δηλητήριο και δεν είναι δύνατο κανείς να πολεμήσει αυτό το θηρίο. Επτακέφαλος επίσης είναι η αμαρτία. Η πρώτη κεφαλή έχει την υπερηφάνεια. Η δευτέρα έχει την φιλαργυρία. Η τρίτη έχει την λεμαργία. Εδώ θα σταματήσουμε λίγο για να πούμε λίγα λόγια για την νηστεία. Ο Πανάγραφος Θεός μας έδωσε ημέρες νηστειών, τις οποίες πρέπει να νηστεύουμε και να εγκρατευόμε. Την νηστεία αυτήν, εάν δεν την τηρήσεις, τότε ο διάβολος ορμά εναντίον σου και επιτίθεται με όλες του τις δυνάμεις. Τετάρτη κεφαλή αυτής της λερναίας ύδρας είναι η ακηδεία. Ακηδεία τι σημαίνει? Ακηδεία κατέσχεμε από τον εγκαταλυμπανόντον των νόμων σου. Αυτό ακούμε στην νεκρόσιμη ανακολουθία. Δεν γνωρίζει όμως ο κόσμος τι θα πει ακηδεία. Ακηδεία σημαίνει αδιαφορία. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα κηρύγματα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να διαβάζω την Αγία Γραφή. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να πηγαίνω στην Εκκλησία. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να νηστεύω. Δεν με ενδιαφέρει να εξομολογούμε. Δεν με ενδιαφέρει να κοινωνώ. Ακηδεία. Αδιαφορία. Πέμπτη είναι η βρωμερά αμαρτία του σώματος, η ασέλγεια, οι σαρκικές αμαρτίες, αυτές οι οποίες επιτίθενται στην ψυχή, αρρωστούν το σώμα και ασθενεί και η ψυχή. Από τον πονό μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Αυτό λέγει ο Ημινοδός στην παράκληση της Παναγίας μας. Έκτη κεφαλή είναι αυτή η οποία ονομάζεται οργή. Όταν ο άνθρωπος οργίζεται, δεν διαφέρει από τον τρελό. Ο τρελός είδε, λέγει, τον Μέθυσον και τον Οργύλον και έφυγε, λέγει. Και εβδόμη κεφαλή είναι ο φθόνος, ο οποίος κυριαρχεί σήμερα μεταξύ των ανθρώπων. Και αυτός ο φθόνος είναι ο χειρότερος ο οποίος υπάρχει στην Ελλάδα μας. Αυτός ο φθόνος είναι εκείνος ο οποίος εσπάρει από τον εχθρό του Θεού που ονομάζεται διάβολος, διότι η πηγή του φθόνου είναι ο διάβολος. Εφθόνησε τον Θεό, ήθελε να ανέβει πάνω από τον Θεό, έπεσε από τον ουρανό, μετεμορφώθη από την ωραιότητα στην ασχημοσύνη και γένετο το ασχημότερο των δημιουργημάτων του Θεού. Όλα τα άλλα αμαρτήματα τα οποία έχουμε στον κόσμο τούτον και είναι οι παγίδες του διαβόλου αποβλέπουν εις κάποιο ίδιον καλό. Επί παραδείγματι, θέλει ο υπερήφανος να δοξαστεί, θα βάλει τον φθόνο. Θέλει ο φιλάργυρος να πλουτίνει, θα βάλει τον πλούτον ως το άρφα και το ωμέγα της ζωής του.
θέλει ο Λέμαργος να χορτάσει, βλέπει όλα τα φαγητά και δεν κάνει διάκριση. Θέλει ο σκληρός να αναπαύεται. Είναι εκείνος ο οποίος μισεί τους πάντας. Θέλει ο ασελγής να χορτάσει, καταφεύγει σε όλες τις σαρκικές αμαρτίες. Θέλει ο αργύλος να εκδικηθεί των πλησίων του, εκδικείται και υβρίζει και ασχημονεί εναντίον των πάντων. Ο φθόνος αποβλέπει όχι στο ίδιο καλό, αλλά μόνο στο κακό του πλησίον του. Χαίρεται ο υπερήφανος εις τας δόξας του. Δοξάζεται και τον βλέπεις και γίνεται όπως ο κόκορας, ο οποίος αναβαίνει στο φράχτη και φωνάζει. Αλλά την ώρα που φωνάζει, πέφτει το όρνεον από τον ουρανό, τον αρπάζει και φεύγει. Μη καυχάσαι δια τον υπερήφανο. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ο φιλάργυρος χαίρεται στον πλούτον του, ο λέμαργος στα φαγητά του, ο κνηρός στην αργία του, ο ασελγής στα σιδωνάς του σώματος, ο αργύλος στην εκδίκηση, όπου κάνει εναντίον του εχθρού του, ο φθόνος, όχι μόνο δεν φέρει καμία απόλαυση και χαρά, αλλά προξενεί λύπην φοβεράν εις τον φθονερόν, ο οποίος έχει αυτό το αμάρτημα. Ο Ιωσήφ ή το Ίσεκ των 12 τέκνων του Ιακώβου. Τον ευθόνησαν οι αδερφοί του. Δεν τον ήθελαν να τον βλέπουν. Αποφάσισαν να τον φωνεύσουν. Μετά τον επόλυσαν και γίνεται ο δούλος στην Αίγυπτον. Και ο Θεός τον ανέβασε και τον κατέστησε βασιλεία της Αιγύπτου. Θα το ακούσουμε στις μέρες που ερχόμεθα. Θα τον ακούσουμε να βγαίνει από το στόμα του πατέρα του, του Ιακώβου. Ο Ιακώβο δίρετο του Ιωσήφ την στέρηση και ο γενναίος σε κάθε το άρματι, τες σιδωνές λέγεται της Αιγυπτίας, μη δουλεύσες. Δι' αυτό αντεδοξάζεται παρά του νέμοντος στέφων άφθαρτων. Τον εδόξασε, λέει, εκείνος ο οποίος απονέμει στεφάνι άφθαρτο. Ο Δαβίδ είχε φωνεύσει τον Γολιάθ. Όταν φώνευσε τον Γολιάθ, εδοξάστη τόσο πολύ ο Δαβίδ, ούτως ώστε εκκίνησε τον φθόνο του βασιλέως Σαούλ. Και εκκίνησε φθόνον εναντίον του Δαβίδ. Δι' αυτό ήθελε να φωνεύσει τον Δαβίδ. Αληθινά ο φθονερός άνθρωπος δεν αποβλέπει στο ίδιο του το καλό, αλλά προτιμά το ειδικό του συμφέρον. Αποβλέπει μόνο εις το καλό του πλησίον του, το οποίο επισημαίνει, το οποίο βλέπει και τον καταλαμβάνει λύπη φοβερά. Βλέπει ο φθονερός τον γείτονα του, βλέπει ότι σπουδάζει το παιδί του και τότε κινείται από φθόνον. Πώς να εξαφανίσει το παιδί του γειτόνου του. Βλέπει τον γείτονά του ότι θέλει να παντρέψει το παιδί του και τότε εξαγριώνεται και θέλει να διαλύσει αυτόν τον αρμόνα και τον γάμο. Βλέπει τον πλησίον του να προοδεύει και να έχει μια εργασία, λυπείται και θέλει πώς να τον δει να κλείνει εκείνο το κατάστημά του, να πτωχεύει για να χαρεί.
Βλέπει τον πλησίον του να προοδεύει και εκείνος λυπάται. Να ειδούμε δια μία στιγμή μία εικόνα από την Αγία Γραφή. Να ειδούμε τον Ευαγγελιστή Λουκάν, ο οποίος περιγράφει έναν πλούσιον και έναν πτωχόν. Φεύγει από τον κόσμο αυτόν ο πλούσιος, φεύγει και ο πτωχός και αντιστρέφονται οι όροι. Ο πλούσιος εντύεται με τα βαρύτερα φορέματα, τρώει, πίνει, χορεύει, αμαρτάνει, γλεντά. Και στην θύρα, λέγει, που ανέβαινε στο παλάτι του, ή το ένα πτωχός, εγκαταλελειμμένος, με πληγάς. Δεν τον έβλεπε καθόλου, δεν του έδιδε σημασία και ήρχον, το λέγει, τα σκυλιάκια του έλυχαν τα σπληγάς, λέγει, και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψυχία τα οποία έπεπταν από το τραπέζι του πλουσίου. Ο άλλος κόσμος όμως, η άλλη σκηνή παρουσιάζει τον πλούσιον να είναι στην φλόγα της κολάσεως και βλέπει τον Λάζαρο των πτωχών μέσα στον παράδεισο, στους κόρπους του Αβραάμ. Τούτο φαίνεται ένα σημείο το οποίο δεν περίμενε κανείς να το αντικρίσει. Ο πλούσιος με τόσα πλούτη τώρα να βρίσκεται μέσα σε ένα καμίνι να καίεται. Και μέσα σε εκείνη την φλόγα της κολάσεως να καίεται και γύρω του να υπάρχει φλόγα αναμένη η οποία τον κατέκαιε. Περιτριγυρισμένος από φλόγας, δοσμένος μέσα στην φλόγα. Ανέπνεεν φλόγες της κολάσεως και επονούσε μέσα σε εκείνη την κόλαση της καμίνου της φλογός. Ή το όλο του το σώμα και όλη του η ψυχή. Και μέσα σε εκείνο το σημείο βλέπει τον Λάζαρο και παρακαλεί τον Αβραάμ και του λέγει «Στείλε τον να μου φέρει μία σταγόνα», λέγει, νερού, να μου βάλει στο στόμα μου. Θα μπορούσε δηλαδή αυτή η φλόγα να σβήσει, αυτή η σταγόνα του νερού να σβήσει εκείνη τη φλόγα της κολάσεως ή το δυνατόν ποτέ. Και όμως το θέλει αυτό διά άλλων σκοπών. Όλα τα νερά και οι πηγές της γης, οι θάλασσες και οι ωκεανοί δεν δίνονται να σβήσουν εκείνη τη φλόγα της κολάσεως. Και έφθανε μία σταγόνα να τον δροσίσει, άλλο ήταν το βάθος. Μέσα στας φλόγας ζητεί ο λίγο νερό, μία σταγόνα. Δεν είναι το νερό που ζητούσε ο πλούσιος. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είδε τον πτωχόν μέσα στην μακαριότητα, τον είδε να δοξάζεται. Τον είδε πρώτα γυμνών γεμάτων πληγάς, τώρα ενδεδειμένων με θεοήφαντον στολή. Τον είδε να απολαμβάνει την αιώνια ζωή. Πρώτα τον είδε κάτω από το τραπέζι του, πεινασμένον, να επιθυμεί να χορτάσει από τα ψυχία τα οποία έπιπταν από το τραπέζι του πλουσίου. Τώρα τον βλέπει στην αγκάλη του Αβραάμ, χορτασμένον από την Θεία Δόξαν. Τούτο βλέπει και καίεται δια δευτέραν φοράν
από την φοβεράν εκείνη κατάσταση του φθόνου και τα περισσότερα από όλη εκείνη την φωτιά της γέννης. Περισσότερον είναι η φλόγα του φθόνου παρά η φλόγα της κολάσεως. Λοιπόν, ζητεί να έρθει ο Λάζαρος, να έρθει στην κόλαση για να έχει συντροφιά, όχι για να του φέρει νερό να το δροσίσει, διότι μία σταγόνα δεν δροσίζει. Θέλει να τον φύγει από τον τόπο της αναπαύσεως και της μακαριότητας, να τον φέρει κοντά του μέσα στην κόλαση για να είναι μαζί. Αν θυμηθείτε, όταν τον είδεν ο Αβραάμ, τι του είπε? Είναι αδύνατον, του λέγει, να έρθει από εκεί, διότι μας εμποδίζει, λέγει, μέγα χάος, μία τεραστία απόστασης βάθους. Δεν μπορεί να έρθει εκεί, του λέγει ο Αβραάμ. Μη ζητάς να έρθει ο Λάζαρος, του λέγει, είναι αδύνατον. Του λέγει, εφόσον δεν μπορεί να έρθει σε μέσα, σε παρακαλώ, του λέγει, να τον στείλεις στο σπίτι μου. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος εξηγεί ότι δεν ήταν στο σπίτι του που θα τον έστειλε. Ήθελε να τον στείλει ο Αβραάμ στον κόσμο της αμαρτίας, να πάει πίσω, να μην είναι εκεί, να μην τον βλέπει εκεί. Επειδή δεν είναι δυνατόν να τον πέμψεις εδώ, να τον έχω σύντροφον στην κόλαση, πέμψε τον στο σπίτι μου, δηλαδή στον κόσμο, στην πρώτη ζωή, στην πρώτη δυστυχία όπου ευρίσκεται. Το μόνο το οποίο θέλω να μην ευρίσκεται εις την ανάπαυση που τον βλέπω. Θεέ μου, πόσον φθόνων έχει ο άνθρωπος και εις τούτον τον κόσμο και στον άλλον. Αποβλέπει εις το κακόν του άλλου, όχι εις το καλόν. Δεν θέλει τον άλλον να προοδεύει. Λείπει γάρ της του πλησίον ευπραγίας ο φθόνος, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Στην χαράν του πλησίον, λέγει, υπάρχει ο φθόνος εις των φθονερών. Ο φθόνος, αυτός ο οποίος γεννά όλα τα κακά στον κόσμο τούτο. Εδώ, αδερφοί μου, θα παρουσιάσουμε μία άλλη εικόνα, την οποία ακριβώς θα την δούμε στην πραγματικότητά της και να αρχίσουμε να λυπούμεθα, να χαρούμε πρώτα, να λυπηθούμε μετά. Στην πόλη των Αθηνών ευρίσκεται ένας φιλόσοφος ο οποίος ονομάζεται Λεόντιος. Το όνομά του ήταν μοναδικό στην Αθήνα, ήταν στην καταγωγή ευγενής, ήταν από τους εκλεκτούς ανθρώπους. Στην θρησκεία ήταν ειδωλολάτρης. Στο επάγγελμα ήταν αστρολόγος. Ανεκατεύεται με τα άστρα, όπως σήμερα που υπάρχουν πολλοί οι οποίοι, αν δεν σηκωθούν το πρωί να πάρουν την εφημερίδα να δουν τα ζώδια τους, δεν αναπαύονται. Πλήρης ειδωλολατρεία και στα σημερινά σημέρα, ύστερα από τόσα χρόνια, τόσους αιώνες. Στην ζωή του αυτός ο Λεόντιος ήταν πολύ σεμνός άνθρωπος. Όταν έφτασε η ώρα να ποθάνει,
Είχαν δύο παιδιά και όλα του τα υπάρχοντα τα έδωκεν εις τον Υιόν και εις την θυγατέρα δεν έδωκε τίποτε. Όταν τον ερώτησαν γιατί δεν αφήνει πρίκανη στην θυγατέρα του, απεκρίθη. Φθάνει της θυγατρός μου η τύχη της, αρκεί η τύχη της. Ιδωλολάτρος όπως ήταν, ομιλούσε περί τύχης, δηλαδή κάτι το οποίο δεν έχει ερμηνεία. Τι θα είπε τύχη, δεν το ερμήνευσε κανείς. Εμείς οι πιστοί στον Θεό γνωρίζουμε την πρόνοια του Θεού. Δεν γνωρίζουμε την τύχη. Έδωκεν αυτήν την απάντηση προφανώς ότι στηρίζεται στα άστρα, διότι σχολείται με την αστρολογία και οι ειδωλολάτρες όπως ήταν, κάτι θα είχαν δει, στηρίχθηκαν εκεί και λέγει την φθάνει μόνο η τύχη της. Δεν της δίδω πρίκα καθόλου. Εις τας γελίας αυτάς θεωρίας η κόρη έμεινε παραπονεμένη. Μέχρι σήμερα, αδερφοί μου, υπάρχουν γονείς οι οποίοι όσα έχουν δεν τα μοιράζουν εξ αμυσίας στα παιδιά του. Εις άλλα δίδουν, εις άλλα δεν δίδουν. Εις άλλα δίδουν περισσότερα, εις άλλα δίδουν λιγότερα. Και τότε γίνεται μεταξύ των παιδιών ένας φοβερός πόλεμος, φτάνουν μέχρι χειροδικίας, δικαστήρια και πλιστάκης εις των φόνων. Διότι έχουν τους γονείς οι οποίοι είναι απρόσεχτοι και κλείνουν προς το ένα μέρος και το άλλο το αδικούν. Θα δούμε όμως εδώ τι απέγινε. Το αποτέλεσμα ήταν για την κόρη ότι της άφησε μίαν πρίκαν, της έδωκε μίαν παιδεία την οποία σήμερα οι περισσότεροι γονείς δεν ασχολούνται. Ευγενίας, μορφώσεως, σεβασμού, αγάπης, όλα τα είχε αυτή η κόρη. Προτερήματα εξόχως διαφορετικά από τον άλλον κόσμο. Και το όντι στην πραγματικότητα σε αυτήν την κόρη που είχε τόσα χαρίσματα παρουσιάστηκε μία περίπτωση. Το όνομα της κόρης ονομάζεται Αθηναής. Λεόντιος ο πατέρας, Αθηναής η κόρη. Επειδή ήταν καλλιεργημένη μέσα στην αρετήν, εκτίμησε αυτό που έκανε ο πατέρας της και λέγει «Δεν με πειράζει, δεν θα έρθω σε συγκρούσεις, θα δω με άλλον τρόπο να βρω το δίκαιό μου». Έρχεσαι με τον αδερφό της να συζητεί για να αλλάξει την διαθήκη του πατέρα και να πάρει το δικό της το μερίδιο, όχι με διαπληκτισμούς, όχι με ύβρις, όχι με εκδικήσεις, αλλά με ανωτερότητα. Είναι τούτο το οποίο ακριβώς χρειάζεται στα σημέρας μας. Όταν δεις τον αδερφό σου και σε αδικεί, μη ζητήσεις να πας στα δικαστήρια, διότι εκείνος που θα σε δικάσει θα σε ρωτήσει τι είστε ανάμεταξύ σας. Εάν ανοίξεις το στόμα σου και πεις ότι είναι ο αδερφός μου, τότε εκείνος που θα σε δικάσει θα σχηματίσει τη χειροτέρα εντύπωση. Ο αδερφός έφερε τον αδερφόν στο δικαστήριο για να τον δικάσει. Δια ποιο λόγο, δια ολίγο χώμα, ένα δέντρο, ένα σπίτι, κεραμίδια κτλ.
Η Αθηναής εκκίνησε τα βήματά της και οδηγήθη στην Κωνσταντινούπολη να ζητήσει δικαιοσύνη από τον βασιλιά. Τότε ο βασιλεύς της Κωνσταντινούπολης ή το μικρός και ονομάζεται ο Θεοδόσιος ο Μικρός. Δεν ανέλαβε ακόμη τα σκύπτρα της βασιλείας, ήταν όμως έτοιμος να εισέλθει στην διοίκηση του κράτους. Παρουσιάζεται λοιπόν στον βασιλέα και μόλις τον είδε η αδελφή του βασιλέως, η περίφημος Πουλχερία, μία τόσο πανέμορφη κόρη, μία τόσο όμορφη όψη που είχε η κόρη, σεμνή στο σχήμα, φρόνιμη στα λόγια της, αληθινά θυγατέρα ενός φιλοσόφου. Την αγάπησε τόσο, την εδεξιώθη και την φιλοξένησε στο παλάτι. Με λίγα λόγια, σε λίγο χρονικό διάστημα την εβάπτισε, διότι το αβάπτιστη το ειδωλολάτρης, και την μετονόμασε από Αθηναίδα εις Ευδοκίαν. Την έδωσε γυναίκα του αδελφού της, του βασιλέως Θεοδοσίου, και την έκανε βασίλισσα. Ιδού λοιπόν ο λόγος του πατρός της ότι έλαβε σάρκα και οστά. Επληρώθη κατά την οικονομία δια τας αιρετάς τας οποίας είχε. Μακαρία, μακαρία κόρη, που ήσουνα και τι έγινες. Η πρώτη ειδωλολάτρης, η Αθηναής τώρα είναι βασίλισσα Ευδοκία της Κωνσταντινούπολης, του κράτους του Βυζαντίου. Από εθνική έγινε χριστιανή, επήρε μια μεγάλη χάρη από τον Θεό. Από μια ιδιωτική κόρη των Αθηνών έγινε βασίλισσα της Κωνσταντινούπολης. Εστερήθη από τον πατέρα την κληρονομία και ο Θεός της έδωκε την βασιλεία ολοκλήρου κράτους. Ήρθε για να ζητήσει δικαιοσύνη δια την πρίκα της και έβρενε ένα σκύπτρο και ένα βασιλικό στέμμα. Χαίρε Ευδοκία, τι ζητούσες και τι επήρες από τον Θεό. Να έχεις χαρά μεγάλη. Ποιου από εμάς που ακούμε αυτήν όλη την εικόνα δεν σκερτάει η καρδία του, δεν χαίρεται, ακούοντας την καλή τύχη της κόρης αυτής. Μόνο να ετοιμάστε γρήγορα τα μάτια σας να κλάψετε, να ειδείτε τι κάνει ο φθόνος, να ειδείτε αυτήν την κόρη μετά από τη δόξα που κατήντησε λόγω του φθόνου. Ω φθόνε, πόσον είσαι πικρός και πόσα κακά προξενίζεις τους ανθρώπους. Κάποιος από μέσα σε εκείνο το βασίλειο εφθόνησε την ευτυχία αυτής της Ευδοκίας και την εσυκοφάντησε άδικα εις τον βασιλέα των Θεοδόσιων, πως δεν του έχει πίστην και τιμήν. Δεν τον εκτιμά δηλαδή. Τον αδικεί. Πως έχει μίαν κρυφήν αγάπη προς κάποιον παυλήνων, ο οποίος ήταν πολύ γραμματισμένος, πολύ μορφωμένος
Και Συχνάκης ομιλούσε με την Ευδοκία, η οποία ήταν γραμματισμένη και αυτή. Την εσηκοφάντησαν άδικα την κόρη. Εκείνη δεν γνωρίζει τίποτε. Είναι αθώα. Δεν έχει καμία σχέση με τον Παυλίνο. Δεν απατά τον άντρα της. Είναι τίμια εις τη ζωή της. Ο βασιλεύς πιστεύει και δεν πιστεύει, υποπτεύεται πλην σιωπά. Αναμένει καιρόν για να βεβαιωθεί αν όντως είναι αλήθεια. Ωστόσο, ακούσατε τι σύμπτωσης έτυχε. Ένα πράγμα ελεηνό κατόρθωσε να γίνει αιτία φοβεράς δυστυχίας. Μια ημέρα οι υπήκοοι του βασιλέως του έφερον ένα μήλο, είτο τόσο πολύ μεγάλο, είτο ένα πράγμα έξοχο να το βλέπεις. Ο βασιλέας μόλις το επήρε, το πέμπει στην βασίλισσα την Ευδοκία, και αυτή, μη ξεύροντας πως την έχουν συγκοφαντημένη με τον Παυλίνο, πέμπει το μήλο αυτό εις τον Παυλίνο, ο οποίος είναι το άρρωστο σε πάνω στο κρεβάτι. Η αγάπη της είναι πολύ. Της το έστειλε ο βασιλέας και αυτή θέλει να το δώσει δώρο στον άρρωστο. Το έδωκε. Ο βασιλεύς, ο Θεοδόσιος, πηγαίνει στο νοσοκομείο να ειδεί τον Παυλίνο και βλέπει εκεί το μήλο. Αλλάζει η όψη του. Ταράσσεται η καρδιά του. Γεμίζει από μίσος και λύπη. Ο θυμός πέφτει στην βασίλισσα και την ερωτά. Πού είναι το μήλο που σου έστειλα? Αυτή ή από φόβο ή από συνεργία του διαβόλου, ο οποίος πάντοτε ευρίσκεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ή από παραχώρηση του Θεού, δεν ξέρω με τι να πούμε σε αυτό το θέμα, δεν ομολογεί την αλήθεια. Εφοβήθηκε. Λέγει πως το έφαγε και δεν το έχει. Μάλιστα, ορκίζεται στο βασιλιά ότι το έφαγε. Ορκίζεται στην ζωή του βασιλέως. Του λέγει το έφαγα το μήλο. Τόσον φθάνει, εστερεώθη ο βασιλεύς στην υποψία του, επίστευσε στη συκοφαντία και ευθύς στέλνει και αποκεφαλίζει τον αθώον Παυλίνο, ο οποίος ήταν στο κρεβάτι του πόνου. Άρρωστος. Δεν είχε πτέσιμο. Δεν εγνώριζε δια την τον φορεύει ο βασιλιάς. Χωρίζεται την Ευδοκία ο Θεοδόσιος, τη διώχνει από το βασίλειο, την εξορίζει στην Ιερουσαλήμ. Και ειδού τώρα ένα παλάτι βασιλικών που λίγο προηγουμένως βασίλευε η χαρά και η ειρήνη, ένα βασίλειο ανακατωμένο από λύπη και σύχυση. Ποιος έκανε τόσο μεγάλο κακό? Ο φθόνος. Ένας βασιλεύς νεόνυφος, όπου ήταν όλος αγαλίασες και αγάπη και απόλαυσης της γλυκητάτης του γυναικός,
όλος έξω εαυτού από τον θυμόν του και από την πίκραν του. Ποιος έκανε τόσο κακό? Ο φθόνος. Ένας αδικοφωνευμένος άθλιος εκείνος Παυλίνος, όπου κυλίεται στο αίμα του, χωρίς να έχει πτέσιμο, ένας αθώος. Ποιος έκαμε τόσο κακό? Ο φθόνος. Να μια βασίλισσα χωρισμένη από τον άντρα της, σταρημένη από την βασιλεία της, εξορισμένη από τον θρόνο της, λαβωμένη από την τιμή της, η χαριτωμένη, η τιμημένη, η καθαρωτάτη Ευδοκία να κλαίει όλη της τη ζωή. Ποιος έκανε τόσο μεγάλο κακό? Ο φθόνος. Ω φθόνε, φθόνε. Και πόσον είσαι πικρός, πόσα κακά προξενίζεις τους ανθρώπους. Και όποιος έχει τέτοιο πάθος είναι πλέον άξιος να ονομάζεται άνθρωπος? Είναι άξιος να ονομάζεται χριστιανός? Πώς φθονείς τον αδερφό σου? Πώς έρχεσαι στο μυστήριο του γάμου για την ώρα που η Εκκλησία παρακαλεί το Θεό, εσύ φωνάζεις τους διαβόλους για να κάνεις κακό στο ανδρόγυνο? Τι σου φταίει για εκείνο το ανδρόγυνο? Μεγαλύτερες μαγείες γίνονται την ώρα της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου. Όσοι φθονούνε παρουσιάζονται την ημέρα εκείνη. Η μία να κόψει τα φυτίλια από τις λαμπάδες για να καλέσει με αυτά τους δαίμονες. Η άλλη να κόψει φόρεμα από το νυφικό φόρεμα της νύφης για να κάνει μάγια. Η άλλη να κρύψει στην νύφη τα ψαλίδια, τα θερμόμετρα, για να παρουσιαστούν οι ασθένειες στην νύφη, στο ανδρόγενο. Η άλλη για να κάνει άλλη μαγεία, να αρρωστήσει η νύφη, να αρρωστήσει το ανδρόγενο, να πεθάνουν. Η άλλη για να κάνει εκδίκηση στην νύφη, να μην έχει ποτέ παιδιά, να έχει ασθένειες ανίατες. Φθόνος, αδερφοί μου, φθόνος. Ο φθόνος ανέβασε τον Χριστό μέσα στο Σταυρό. Είσαι φθονερός? Ερώτηξε τον εαυτό σου. Εάν φθονίσεις το καλό του άλλου, σταμάτησε αυτό το μεγάλο κακό. Μέρες Άγιες είναι αυτές. Πλησιάζουμε στο Σταυρό του Κυρίου. Να τον δούμε επάνω στο Σταυρό ανεβασμένο. Ένεκεν φθόνου. Φθόνου εσταύρωσαν τον Κύριο. Και όσοι αγαπούν τον Θεό, αδερφοί μου, όσοι προσπαθούν να τηρήσουν το θέλημα του Θεού, όσοι θέλουν δια της ειδικής των αγάπη εις τον Θεό να δοξαστεί το Πανάγιο του όνομα, όσοι κηρύττουν το Λόγο Του, όλοι δέχονται το φοβερό αυτό θεριό της κολάσεως που ονομάζεται φθόνος. Φθόνο δεν εδίωξαν τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο? Δεν είναι λόγο του φθόνου? Εφθόνησαν αυτόν τον μοναδικό θεολόγο τον οποίον έχουμε. Τον εφθόνησαν, τον κατεδίκασαν άδικα, του έκλεισαν το στόμα και εκείνος λυπημένος περιμένει την ώρα του λυτρωμού, την ώρα που θα λάβει την δικαιοσύνη, την δικαία κρίση. Φθόνο δεν κατεδίωξαν τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Φθόνο δεν κατεδίωξαν τον Μέγαν Αθανάσιο.
καθόλου δεν επέρασαν από το μαχαίρι και τα μαρτύρια τους μάρτυρας. Οτιδήποτε βασιλεύει πάνω σε αυτόν τον κόσμο, οποία δυστυχία βασιλεύει, λόγω του φθόνου. Ας προσέξουμε, αδερφοί μου, ας διώξουμε από μέσα μας την πονηρία. Αφέλετε τας πονηρίας από τον ψυχόν ημών. Διώξετε πάσα πονηρία από μέσα σας. Μη φθονείτε ο ένας τον άλλον. Όλοι ενός πατέρα είμαι τα παιδιά. Όλοι θα έρθουμε από το ίδιο Άγιο Ποτήριο να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όλους μας δημιούργησε το ίδιο χέρι του Θεού. Μη φθονούμε τον αδελφό μας όπως ο Κάιν τον Άβελ. Μη φθονούμε τον αδελφό μας όπως οι γραμματείς και φαρισαίοι τον Ιησούν. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον για να λάβουμε χάριν ουράνιον στον παρόντα κόσμο και στην επουράνιον βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.